Της φρουράς του Ανδρέας Θεοφάνους είναι σήμερα στο πρώτο σέλιδο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ. Επί δεκαετίες με τον πρώην πρόεδρο, ίσως ο χρόνος που περάσατε μαζί του να ήταν περισσότερος από ό,τι πέρασε με τη σύζυγο, με την κόρη του, με την οικογένειά του και εσείς με τη δική σας βεβαίως. Να μοιράσουμε τον χρόνο, τα χρόνια εντάξει. Νομίζω τα μισά χρόνια τα πέρασα μαζί με τη γυναίκα μου και τα άλλα μισά μαζί με τον πρόεδρο. Είναι με το δικό σας βλέμμα πώς τον ζήσατε τον Γλαύκο Κλειρίδη. Ποιος είναι ο Γλαύκος Κλειρίδης ως άνθρωπος, πώς ήταν? Για μένα ο Γλαύκος ο Κλειρίδης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε το θάρρος της γνώμης του. Ήταν ο άνθρωπος ο τολμηρός και ο άνθρωπος ο οποίος στις δύσκολες πράγματι στιγμές του τόπου μπορούσε να λαμβάνει και την ευθύνη και τις πρωτοβουλίες για να πετύχει τους στόχους του. Δεν θέλω να πω περισσότερα για τον άνθρωπο Γλαύκο Κλειρίδη. Τόση πολλά είπα τελευταίως, όχι μόνο από την Κύπρο, αλλά και από ολόκληρον τον κόσμο, που ό,τι πούμε εμείς, ό,τι πω εγώ, θα είναι λίγα για τον άνθρωπο Κλειρίδη. Όμως εσείς τον ζήσατε. Τον ζήσατε από το 1972 και μάλιστα 72. Σε ταραχώδεις περιόδους της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας. Μάλιστα. Εγώ για να είμαστε αυτό είναι ότι το 1972 μετετέθηκα στη Φουράντου, όπου εκεί ήταν οι δύο αστιφύλακες, ο Πολύκαρπος του κράτους και ο Γιώργος Τεργίδης. Εγώ μετετέθηκα το 1972 ως λοχίας εκεί. Η περιοχή του, η περίοδος του 1972 μέχρι το 1974 ήταν μια τεταμένη κατάσταση, δεν θέλω να την αναλύσουμε με αυτό. Ήταν όμως μια τεταμένη κατάσταση, ήταν οι επισκόποι, οι εκκλησιαστικές διαφορές, ήταν το εθνικό μέτωπο, ήταν η ΟΚΑΒΙΤΑ και αναγκαστικά θέλασαν να αυξήσουν εκεί την φορά του κ. Κλειρίδη και μετετέθηκα και εγώ εκεί. Ναι. Μπορώ να πω ότι παραπάνω χρόνο τον περάσαμε τότε και με τις συνομιλίες που έκανε μαζί με τον Τεκτάς που πηγαίναμε και στα Τούρκικα μαζί με τον κύριο Μιλερίδη, ναι, στις συνομιλίες που πηγαίναμε. Και το 1974, την ημέρα του πραξικοπήματος, μας βρήκε εκεί, πήραμε τον κύριο Μιλερίδη στο νοσοκομείο όπου έκανε μόνο τη φυσιοθεραπεία. Τον καιρό που τον την ημέρα του πραξικοπήματος, στις 15 του Ιουλίου. Του έκαναν φυσιοθεραπεία λόγω του ότι τον καιρό που συνελήφθη από τους Γερμανούς στον πόλεμο, από τα βασανιστήρια, του είχαν ταράξει το σπόνδυλο πίσω του σπονδύλου του και ήταν για το σπόνδυλο του αυχέρα που ήθελαν να του κάνουν τη θεραπεία. Τον βάζανε μέσα σε κάτι αυτά και το τραβούσανε το κεφάλι λίγο πάνω για να μπορέσει να τελειωθεί ο τέλος. Για να μπορέσει να υποβοηθηθεί. Εγώ μαζί με τον Πολύκαρπο που είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο της αστυνομίας, από τον ασύρματο της αστυνομίας καταλάβαμε ότι έγινε το πραξικόπημα. Διότι ακούστηκαν πυροβολισμοί, ακούστηκαν βοήθεια, ακούστηκαν σύν αυτό και μετά εισηγήσαν οι ασυρματίες. Και μπήκαμε μες στην αίθουσα όπου ήταν ο κύριος Κλειρίδης. Είπα στην νοσοκόμα να του αφαιρέσει ό,τι είχε να πάνω του και του είπα κρυφά στο αυτή του πρόεδρου: «Κύριε πρόεδρε, γίνεται πραξικόπημα και πρέπει να φύγουμε αμέσως». Ο κύριος Κλειρίδης πράγματι ταράχτηκε εκείνη την ώρα και με ακολούθησε που του είπαμε εμείς να φύγουμε να πάμε στο σπίτι του. Όχι, λέει μου, Αντρέα, να περάσουμε πρώτα από το γραφείο, να πάρουμε κάτι τα οποία έχει προσωπικά εκεί στο γραφείο του. Το γραφείο του εννοώ την Βουλή, γιατί ήταν πρόεδρος της Βουλής. Ήταν πρόεδρος της Βουλής από το 60 μέχρι και το 76. Και το βάλαμε μέσα στο αυτοκίνητο μας και πήγαμε στο γραφείο του. Όντως πήρε κάτι και στη διαδρομή προς το σπίτι του, εγώ του έκανα την εισήγηση, την οποία δεν αποδέχτηκε φυσικά, προς το παρόν, εάν μέχρι να ησύχαζε κάπως η κατάσταση, εάν ησύχαζε να μοντέ, να τον επέρναμε στα Ηνωμένα Έθνη μαζί με την οικογένεια του, που θα είμαστε πιο ασφαλισμένοι. Δεν το εδέχτηκε και τον πήρα σπίτι όπου μου είπε και πήγα και έφερα την κόρη του, την Κέτιν, η οποία εργάζεται τότε στον ΟΕΦ.
Στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο. Ήταν εκεί αυτή μια δύσκολη, ήταν, αν σας ρωτούσα να θυμηθείτε έτσι, να πάρετε το χρόνο πίσω και να θυμηθείτε τις πιο δύσκολες στιγμές του Γλαύκου Κλειρίδη, αυτή θα ήταν μία από αυτές. Το πραξικόπημα και, και η εισβολή και ο θάνατος της γυναίκας του, ναι, ήταν τρία από τις πιο δύσκολες του στιγμές που περνούσε στον τόπον ο κύριος Κλειρίδης. Ναι. Στο πραξικόπημα, αν έχω τον χρόνο για να τελειώσω. Έχετε τον χρόνο, βεβαίως, ναι. Και τον έχετε τον χρόνο. Όταν πήρα και την Κέντινα εκεί στο σπίτι του μετάσου του που έγινε το πραξικόπημα, εγώ ανέφερα στον κύριο Κλειρίδη, πρόεδρε, εμείς ως αστυνομία είχαμε μαζί μας μόνο περίστροφο. Δύο περίστροφα, δύο αστυνομικοί που είμαστε εκείνη την ημέρα, εγώ και ο κύριος Σοκράτους. Ο Στεργίδης ήταν εκείνη την ημέρα με άδεια, ήταν την ημέρα του που απουσίαζε. Εμείς με δύο περίστροφα δεν θα μπορέσουμε να αντισταθούμε, εάν έρθουν με στολή, εν στολή, για οτιδήποτε του λέω, δεν θα μπορέσουμε να αντισταθούμε και εισηγούμε, αν έρθουν επίσημα εν στολή για οτιδήποτε, να μην τους αντιμετωπίσουν. Αλλά εάν είναι όμως άτακτοι, παράνομοι με πολιτικά, τότε να είστε βέβαιοι ότι θα αντισταθούμε. Συμφώνησε μαζί μου ο κύριος Κλειρίδης και όντως έτσι και γίνηκε. Ναι. Δεν πέρασε λίγη ώρα και ακούσε από το ράδιο, ακούστηκε από το ράδιο το ιστορικό εκείνο μου που ότι δήθεν ο Μακάριος ήταν νεκρός. Πράγματι εκείνη την ώρα η κυρία Κλειρίδου εφώναξε νο. Και ήταν πράγματι όντως η αγγελία του θανάτου του Μακαρίου, μας εταρακούνησε όλους εκείνο. Mm. Και ο κύριος Κλειρίδης που την αυτήν του, αγανάκτηση του, μας είπε, παιδιά, περιμένετε εισβολή, λέει. Περιμένουμε εισβολή. Και όντως η εισβολή ήρθε μετά μια εβδομάδα. Ναι. Τι να σας πω, το διάστημα της εισβολής, εμείς μέναμε στο σπίτι του. Δεν φύγαμε από εκεί σχεδόν καθόλου και τη νύχτα. Διότι προτιμήσαμε να μένουμε εκεί όταν είμαστε πολύ μαζί του. Δεν ήταν μόνος του ή με την οικογένεια του. Δεν θα τολμούσαν να το έκαναν κάποιον. Καλύτερη ασφάλεια, για λόγους ασφαλείας. Ξέχασα να σας πω ότι ακριβώς έξω από το σπίτι του η Εθνοφρουρά, οι πραξικοπηματίες τότε, τοποθέτησαν από το φυλάκιο. Φυλάκιο μεταξύ του σπιτιού του και της κεντρικής τραπέζας. Και μέναμε εκεί μέσα στο σπίτι του και έρχεται ο κουνιάδος μου και μας έφερνε τρόφιμα που ήταν στη δημοτική αγορά της χοντρικής αγοράς, να πούμε, και μας έφερνε τρόφιμα για το... Και η Κέτη μαγείρευε μας, να πούμε, το μεσημέρι και τρώγαμε όλοι στο ίδιο τραπέζι. Είναι κάποιο περιστατικό έτσι που θα το κρατήσετε, θα το κουβαλάτε για πάντα, κάποιο περιστατικό που ζήσατε με τον πρώην πρόεδρο και δεν θα το ξεχάσετε ποτέ? Αν είναι ευχάριστο... Θα έρθουμε και στα ευχάριστα. Αν είναι κάτι όμως που έδειχνε έτσι και την ποιότητα του ανθρώπου και τον χαρακτήρα του και την μεταξύ σας σχέση, την φιλία σας δηλαδή. Γιατί αναπτύχθηκε και φιλία τόσες ώρες, τόσα χρόνια μαζί. Είναι κάποιο περιστατικό που θα το θυμάστε για πάντα? Είναι τον καιρό που εγώ είχα κάποια προβλήματα υγείας τότε, που πράγματι μου συμπαραστάθηκε. Ενώ ήμουν στη φρουρά του, όντως έδειξε τη συμπαράσταση του ναού. Αλλά πιστεύω όμως ότι ο ίδιος πάντα ήταν ανθρώπινος, όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε όλον τον κόσμο. Ναι. Οι πόρτες του γραφείου του ήταν ανοιχτές για όλον τον κόσμο. Δεν υπήρχε να ξεχωρίσει αυτός είναι του τάδε κόμματος δεξιός ή αριστερός, ξέρω. Είναι, έβλεπε τον άνθρωπο. Σε ό,τι αφορά τα ανθρωπιστικά ζητήματα, δεν έβλεπετε, ναι. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε πολύ χιούμορ. Ναι, μπορώ να πω προηγουμένως για τον ανθρωπιστικό του αυτόν, είναι ότι μεταξύ
που ανέλαβε ενός καθηγούντα ως προεδρεύων ο κύριος Κλειρίδης και της δεύτερης εισβολής που πηγαίναμε μπορεί στον κύριο στον Τεκτάζ, ο υπασπιστής του Τεκτάζ, ο οποίος είμαστε πρώην συνάδελφοι στην αστυνομία πριν μεταβεθώ στη φορά του κύριου Κλειρίδη, ήταν άρρωστον το μωρό του. Και μου πρότεινε, όχι μου πρότεινε, μου είπε: Αντρέα, σε παρακαλώ, αν είναι δυνατόν την επόμενη φορά που να έρθετε να μου φέρεις τότε τα φάρμακα, γιατί είναι πολύ άρρωστο το μωρό μου και δεν έχουν από αυτά στον τουρκικό τομέα. Εγώ για να είμαι ειλικρής του είπα οπωσδήποτε να του τα πάρω, αλλά έπρεπε να το αναφέρω και τυπικά στον κύριο Κλειρίδη. Και μόλις του το ανάφερα στο δρόμο που επιστρέφαμε, δεν μου είπε: Αντρέα, άλλη φορά μην με ρωτάς για τέτοια πράγματα ανθρωπιστικά. Και θα του πάρεις τα φάρμακα και να μην πληρωθείς από αυτόν. Και θα πληρώσεις ο ίδιος. Δηλαδή δεν ήταν τα λεφτά, δεν αξίζαν και πολλά λεφτά τα φάρμακα, αλλά ήταν για να δείξω ότι πράγματι ο κύριος Κλειρίδης ενδιαφέρεται ανεξάρτητος το ποιος είναι ο καθένας. Όταν επρόκειτο για ανθρωπιστικό ζήτημα. Τώρα ήταν ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ, έκανε και ο ίδιος χιούμορ. Έτσι θυμάστε ανέκδοτα ή στιγμές ή περιστατικά. Τα οποία απέπνεαν αυτό το χιούμορ, αυτή την αμεσότητα του πρώην Πρόεδρου. Είχαν, όπως κάθε χρόνο ο κάστοτε Πρόεδρος επισκέπτεται τα ευαγή ιδρύματα, νοσοκομεία, τέτοια ξέρω εγώ. Σε μια τέτοια περίπτωση, Χριστούγεννα που πήγαμε στο νοσοκομείο Λευκοσίας, με μια γριά, η οποία την ρώτησε ο κύριος Κλειρίδης, πόσο χρόνο είσαι, τι κούλα λέει της. Αυτή του απάντησε 95 χρονών, πρόεδρε λέει του, να τα εκατοστήσεις δηλαδή ο κύριος Κλειρίδης. Και προχώρησε ο κύριος Κλειρίδης να δει τους υπόλοιπους εκεί. Εγώ που ήμουν πίσω του, ακούω τη γριά και λέει, άκου τον, πέντε χρόνια μαζί, μόνο λέει. Από τα 95, άκου τον, πέντε χρόνια μαζί, λέει. Άλλο ανέκδοτο πάλι μαζί με τον κύριο Γκούρον. Α, ναι, ο άλλος του εαυτός, ο κύριος Κούρος. Ο κύριος Κούρος ήταν συνέχεια μαζί του και αυτός ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν της απολύτου εμπιστοσύνης. Συνήθως όποτε πηγαίναμε, όπου πηγαίναμε, είμαστε πίσω από τον κύριο Κλειρίδη, ο κύριος Κούρος ή εγώ ή με τους αστυνομικούς και είχαμε τη συνήθεια όταν βλέπαμε κανέναν πρόσωπο τον οποίο ξέραμε ότι τον εγνώριζε ο κύριος Κλειρίδης. Και του έλεγαμε το όνομα του, στα αυτήν έτσι με τρόπο του. Στηρίζατε το όνομα, ναι. Ναι. Είχε κάποιον ο οποίος τον επλησίασε και δεν τον ήξεραμε εμείς και του είπε όλους τους, λέει του κυρίου Κλειρίδη, όλους τους λέει τα ονόματα του. Σε μένα ήταν το όνομα μου, κύριε Κλειρίδη, λέει του. Λεβέντη μου, λέει σου, είσαι ο Λεβέντης μου, λέει του. Δεν ήξερε το όνομα του, ναι. Και του είπε ότι είσαι Λεβέντης, να πω. Αφού δεν ήξεραμε ούτε εμείς το όνομα του να του το αναφέρουμε, ναι. Και έμεινε το χαρακτηριστικό με τον Λεβέντη. Ύστερα ήρθε κάποιος και του εξήγησε το όνομα του. Αλλά ήταν τολμηρός ο κύριος Κλειρίδης. Και έπαιρνε αποφάσεις, σωστές αποφάσεις και ευθύνες. Είχε και βαφτιστήρια. Πήγατε μια φορά, κουβεντιάζαμε χθες. Ναι, ήταν ότι. Πήγατε να βαφτίσετε παιδί στον πύργο. Στον πύργο της Τηλυρίας πήγαμε να βαφτίσουμε ένα μωρό. Και στο μωρό ήταν ένα παιδί 4 χρονών, διότι δεν μπορούσε προηγούμενα χρόνια την περίοδο να το βαφτίσει και έγινε 4 χρονών. Εμείς ξεχάσαμε να το αναφέρουμε, δεν ξέραμε το, και ο κύριος Κλειρίδης περίμενε ότι να πιάσει κανένα παιδάκι στα χέρια του για να το βαφτίσει. Κανένα βρέφος. Κανένα βρέφος για να το βαφτίσει. Μάλιστα. Τώρα, από τις προσωπικές του έτσι στιγμές, την προσωπική του ζωή, ποιο πιστεύετε ότι ήταν το πιο σημαντικό γεγονός για τον ίδιο? Πιστεύω ότι ήταν η δεύτερη φορά που παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο την κυρία Κλειρίδου και η βάφτιση της κυρίας Κλειρίδου ήταν κάτι το σημαντικό για αυτόν, το οποίο ήθελε να το έκαμνε με στόχο αυτό που έγινε που επέθανε και μεγαριστεί. Να είναι μαζί και με τα θάνατα. Είναι πώς ήταν ως... Κρατήστηκε με πολύ μυστικότητα που πήγαμε στην Αγία Βαρβάρα, έτσι ένα χωριό εκεί, στην εκκλησία, στο εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου και έγιναν τα μυστήρια και τα δύο μυστήρια.
Ναι. Σε και, πολύ η βάφτιση και, ο γάμος. Και η βάφτιση και ο γάμος σε πολύ κλειστό κύκλο. Δεν υπήρχε ούτε δόθηκε στη δημοσιότητα τίποτε. Και εμείς παραπλανήσαμε κάπως και τη μετακίνηση μας εκείνη τις ημέρες για να το καταφέρουμε να γίνει με τόση μυστικότητα. Το άλλο που είναι αυτόν ήταν ο γάμος της κόρης του. Προσωπικές του αυτές. Ο γάμος της κόρης του τον χαροποίησε και εκείνη την εποχή που παντρεύτηκε η κόρη του. Ναι. Ήταν έτσι οι στιγμές της προσωπικής του ζωής που του έδωσαν χαρά. Τον είδατε ποτέ να δακρύζει? Τον είδα να δακρύζει στην κηδεία της σύζυγου του, ναι. την ώρα που λέτε αυτή, στην κηδεία, μόνο στην κηδεία της. Ουδέποτε προηγουμένως τον είδα να δακρύζει, ουδέποτε να θυμώσει και πάντοτε ήταν όλη η οικογένεια με το «σε παρακαλώ και σε ευχαριστώ». Δεμένη, δηλαδή, η οικογένεια. Δεμένη, συνδεδεμένη, στενά συνδεδεμένη, αγαπημένη. Και μπορώ να πω ότι πιάσα πάρα πολλά διδάγματα από αυτούς. Πώς ήταν με τους φίλους του ο Γλαύκος Κλήρηδης, με τον Παντελή τον Κούρο, που μόνο ο ύπνος τους χώριζε, αν καταλαβαίνουμε σωστά. Πώς ήταν, πώς τον... Με ανθρώπους τους οποίους ο ίδιος εξεχώριζε, ήταν τόσο συνδεδεμένος, που συγχωρήσα. Ήταν τόσο πολλά συνδεδεμένος που πράγματι τους είχε ένα απόλυτη εμπιστοσύνη. Με τον κύριο Γκούρον πάρα πολλοί παρεξηγούνταν τον κύριο Γκούρον, διότι έπιανε τη φάκχαν όλοι ο Γκούρος. Ότι αντί να την αφήνει ο κύριος Γκούρος, έρχομαι τώρα ότι και αυτός έχει το θάρρος της γνώμης του και της ευθύνης. Επιάνε την ευθύνη ο κύριος Κούρος, αντί να την κατηγορούν τον κύριο Κούρος. Ήταν ο κακός της υπόθεσης. Μα δεν τον αφήνατε και πολύ με τη Ζιβανία, την αγαπούσα τη Ζιβανία. Με τη Ζιβανία ο κύριος Κλήρηδης είναι γνωστότατον ότι έγινε... Είχε ιδιαίτερη σχέση. Ήταν ο ίδιος ο οποίος την επλάσαραν στην Κύπρο, να πούμε, τη βιομηχανοποίηση της Ζιβανίας. Ναι. Τι άλλο να πούμε, είχαμε έναν επεισόδιο κάποτε το οποίο για πρώτη φορά το αναφέρνω τώρα. Ξέρετε, ο κύριος Κλήρηδης τον αγαπούσε πάρα πολύ τη θάλασσα. Ναι. Ήταν το σκάφος του και η θάλασσα και η οικογένεια του ήταν από τις προτεραιότητες του τον ελεύθερο του χρόνο που πήγαινε και ξεσκούσε. Μια φορά που εγώ ήμουν με άδεια και ο κύριος Κλήρηδης με το σκάφος του ήταν στην Πάφο και μου τηλεφώνησε ο καπετάνιος του Ανδρέας ο Πενταήτης. Κύριε Ανδρέα, λέει, ο κύριος Κλήρηδης επιμένει και θέλει να τον πάρω από το λιμάνι της πόλης της Χρυσοχούς εις τον πύργο της Τηλυρίας. Για να πήγαινε όμως εις τον πύργο της Τηλυρίας για θαλάσσις έπρεπε να περάσουν από τουρκικό από την περιοχή των Κοκκίνων. Ναι. Και έπρεπε να περάσουν από εκεί που θα υπήρχε σκάνδαλο, θα υπήρχε κίνδυνος να πούμε για τον κύριο Κλήρηδη. Ναι. Και επιμένει μου λέει, τι είναι να κάνω. Λέω του έβρε κάθε τρόπο, λέω του εγώ, να μην τον αφήσεις να πάει. Μα εφόσον του λέω, τίποτε λέει, μου θέλει να πάμε, να πάμε. Στο τέλος σκέφτηκα και του λέω, κρέ, χρησιμοποιεί αλλά του κάνω ένα τεχνικό λάθος της σκάφους, ότι κάτι σου έσπασε, κάτι έκαμε, ότι δεν πάει το σκάφος. Και όντως, πήγε κάτι, χάλασε ο ίδιος ο καπετάνιος και του είπε, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε, να χαλάσει το σκάφος αυτά όλα. Και δεν του το είπαμε, μέχρι... Δεν του το είχατε αποκαλύψει ποτέ. Δεν το αποκαλύψει. Μόνο ο Ανδρέας ο Πενταήτης, ο καπετάνιος, το είπε τη σκέτη της ύστερα και εντάξει. Αλλά ήταν άνθρωπος ο οποίος εκείνο που ήθελε... Τολμούσε, ήταν τολμηρός. Εκείνο που ήθελε να το κάνω. Είχε άλλη περίπτωση, πάλι δεν ήμουν εγώ, ήμουν στο εξωτερικό, που ήταν ο Πολύκαρπος ο Σοκράτους μαζί του τότε, υπεύθυνος εκείνη την ημέρα, που τον έβαλαν στην Πάφο πάλι, σε εκείνον το με αλεξίπτωτο που σε καθίσκουν και σε τραβάει το ταχύπλον και σε ψηλώνει πάνω, επέμενε να το πάει και ο Πολύκαρπος του λέει, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί, ήταν, πώς μπορούμε, δεν ξέρω, λέει του, και αν πεις εγώ είναι να φύγω, είπε του ο Πολύκαρπος. Ναι. Επήγε και την ώρα που στράφηκε, να αφήσεις πάλι λέει του Πολύκαρπου. Θέλεις να αφήσεις πάλι λέει του. Άρα έκανε το δικό του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εγώ εδώ. Εγώ ευχαριστώ
Και... και είχαμε έτσι τη δυνατότητα να ακούσουμε πράγματα που δεν έβγαιναν εύκολα προς τα έξω από έναν άνθρωπο που τον έζησε και ξέρω και πόσο δύσκολη ήταν η σημερινή διαδικασία για σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είστε καλή καλά, σας μέρα. Ευχαριστώ εγώ, ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μείνετε μαζί μας, διότι αμέσως μετά έχει αξία να δούμε πώς αντικρίζουν τα πράγματα και την κρίση οι απλοί πολίτες.